Τουρκικά Μπεϊρακτάρ στο Κάιρο. ΗΠΑ προμηνύουν εξομάλυνση των σχέσεων Τουρκία-Αιγύπτου και πώληση οπλισμένων drones. Σύμφωνα με νέο άρθρο του πασίγνωστου δυτικού Forbes, λοιπόν, η Τουρκία και η Αίγυπτος ίσως ομαλοποιήσουν σύντομα τις διπλωματικές τους σχέσεις έπειτα από ένα πολιτικό χάσμα που διήρκησε σχεδόν μία δεκαετία. Αν και η Άγκυρα και το Κάιρο θα συνεχίσουν να έχουν ουσιαστικές διαφωνίες σε διάφορα ζητήματα, όπως της Λιβύης, μια πολιτική συμφιλίωση θα μπορούσε τελικώς να καταλήξει σε πώληση τουρκικού στρατιωτικού υλισμικού, ειδικά οπλισμένων drones, ανέφερε η σελίδα. Οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας έγιναν πραγματικά τεταμένες μετά το πραξικόπημα του 2013 στην Αίγυπτο, όποτε και εκφρονίστηκε η σύντομη κυβέρνηση του Προέδρου Μοχάμεντ Μόρση. Ο σημερινός Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ηγήθηκε του πραξικοπήματος μέσω της πρώην θέσης του ως επικεφαλής του στρατού και έτσι κατάφερε να γίνει ο πρόεδρος της χώρας. Όταν εκλέχθηκε ο Μόρση πρόεδρος της Αιγύπτου, η Τουρκία ήλπιζε πως θα μπορέσει να ενισχύσει τη σχέση της με την Αφρικανική χώρα, μιας και έβλεπε ομοιότητες στην πολιτική του τότε νέου Προέδρου, ειδικά στο θρησκευτικό κομμάτι. Επιπλέον, όσο βρίσκονταν ο Μόρση στην Προεδρία, η Αίγυπτος σκόπευε να αγοράσει 10 στρατιωτικά drones τύπου Άνκα από την Τουρκία. Κανένα δεν παραδόθηκε στο τέλος, αφού μετά το πραξικόπημα η Τουρκία αποδοκίμασε πολλές φορές τον Σίσι. Αν και τα Bayraktar TB2 χρησιμοποιήθηκαν στην Λιβύη εναντίον δυνάμεων υποστηριζόμενων από την Αίγυπτο, η δυτική σελίδα εικάζει πως ίσως αποτελέσουν προϊόντα στρατιωτικής αγοράς μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, όταν οι σχέσεις αυτών των δύο χωρών επανέλθουν στο κανονικό. Σύμφωνα με την σελίδα, αναλυτές πιθανολογούν πως, αν και η εξομάλυνση των σχέσεών τους είναι μια ρεαλιστική πιθανότητα, ίσως χρειαστεί αρκετό καιρό για να πραγματοποιηθεί. Η τουρκική πώληση TB2 στην Αιθιοπία το 2023 σχεδόν εκτροχίασε τις όποιες προσπάθειες είχαν γίνει για αποκατάσταση αυτών των σχέσεων. Λέγεται πως τα ντρόν τους διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις σειράξεις του πολέμου Τίγκρεϊ, κάτι που προβλημάτισε αρκετά τους Αιγύπτιους. Στην Αφρική, η Άγκυρα πουλάει ντρόνς χωρίς να σταθεί στο πλευρό κάποιου στρατοπέδου. Για παράδειγμα, έχει πουλήσει τόσο στο Μαρόκο όσο και στην Αλγερία, βγαίνοντας κερδισμένη από την σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό θεωρούν οι Αμερικανοί πως μπορεί να γίνει και με το Κάιρο. Ίσως προσφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό για να δείξει την ουδετερότητά της στο ζήτημα της Λιβύης και γενικά στις σειράξεις της γύρω περιοχής. Η Αίγυπτος ενδιαφέρεται να αναπτύξει την βιομηχανία ανάπτυξης drone της και ίσως ενδιαφερθεί σε συμπαραγωγή συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογίας, κατέληξε η Forbes. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.